Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο Δημαρχείο στο Ηράκλειο και με τον Δήμαρχο τον κύριο Καλοκαιρινό και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την ενίσχυση της αυτονομίας της, με το γεγονός ότι θέλουμε πόρους και αρμοδιότητες, θέλουμε να έχουμε την ευθύνη, αλλά χρειαζόμαστε στήριξη. Και βεβαίως είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος συνολικά, διότι έχουμε τον τουρισμό, έχουμε υπερτουρισμό και αυτό ταλανίζει όλες τις περιοχές και στην Κρήτη, ακόμα και στην Αθήνα. Και βεβαίως χρειαζόμαστε έργα, έργα υποδομής, έργα ανθεκτικότητας για να μπορέσουμε να υποδεχόμαστε τουρίστες, αλλά να τους υποδεχόμαστε με ένα βιώσιμο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε και τα κρίσιμα προβλήματα που συνολικά αντιμετωπίζουμε, που είναι οι ανισότητες, που είναι ο πρωτογενής τομέας, που όλα πλήττονται και από την κλιματική κρίση. Και γι' αυτό και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεργασία με τον Δήμαρχο στο Ηράκλειο και να βρούμε κοινό τόπο για διεκδικήσεις που θα βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση να σταθεί στα πόδια της. Συνεχίζω, θα γυρίσω σχεδόν όλο το νησί, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα επιστρέφω. Εντάξει, είναι και η Κρήτη πάρα πολύ σημαντική για τους δημοκρατικούς αγώνες, για την πολύ μεγάλη δύναμη που έχει για τη δημοκρατική παράταξη και δίνουμε και εμείς πολύ μεγάλη έμφαση για τον αγώνα που κάνουμε για την διεκδίκηση της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 6 Οκτώβρη. Υποδέχθηκα σήμερα στην Λότζια τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι μεγάλη χαρά για μένα η επίσκεψή του αυτή και η συζήτηση την οποία έχουμε, η οποία στρέφεται γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή θέματα της αυτοδιοίκησης, διαπιστώνοντας βέβαια ότι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Με κάποιες αρμοδιότητες, αλλά με πολύ λιγότερους πόρους και με πολύ λιγότερες θεσμικές δυνατότητες για να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές. Έχουμε μία σειρά πάρα πολύ συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία μας απασχολούν από κοινού, δηλαδή απασχολούν την αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και αυτά αφορούν και την αντιστάθμιση την οποία πρέπει να παρέχει το κράτος προς την αυτοδιοίκηση, αλλά ιδιαίτερα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους ή και την έντεχνη αποστέρηση πόρων από την αυτοδιοίκηση. Θα λέγαμε ότι, και αυτό νομίζω ότι το διαπιστώνουμε από κοινού, ότι η αυτοδιοίκηση δεν κάνει βήματα μπροστά στην Ελλάδα και ότι η κεντρική διοίκηση δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως υπονομεύει την αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι θέματα τα οποία και η ΚΕΔΕ θα έπρεπε να τα θέτει με πολύ πιο εμφατικό τρόπο από όσο κάνει μέχρι τώρα. Και με την ευκαιρία δηλώνω και την λύπη μου για το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ δεν λειτουργεί με τον διεκδικητικό τρόπο με τον οποίο θα όφιλε και για τον οποίο υπάρχει. Όπως και να έχει, οι μεγάλοι δήμοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα να συνεννοηθούν και όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με άλλους δήμους, έτσι ώστε συντονισμένα να επιτύχουμε κάτι το οποίο ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε ο καθένας και τα ιδιαίτερα δικά του ζητήματα, για τα οποία είναι καλό να υπάρχει μια αμοιβαία πληροφόρηση, ώστε να υπάρχει και μια αμοιβαία στήριξη κατά περίπτωση.